Προσοχή λοιπόν στην Εύβοια. Mm-hmm. Εκεί τα στοιχεία δείχνουν ακόμα και ένα μέτρο χιόνι σε ορεινές περιοχές και στην κεντρική Εύβοια. Είναι μαζί μας η μετεωρολόγος μας, η Νικολέτα Γιακοπούλου. Και το μεγάλο ερώτημα, Νικολέτα, είναι θα δούμε χιόνια και στο κέντρο της Αθήνας. Θα τα πούμε όλα. Πραγματικά έρχεται πολυήμερη, ισχυρή, ψυχρή εισβολή. Mm-hmm. Από την Κυριακή, σαρωτική βορειάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 9 με 10 μποφόρ. Γι' αυτό και η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λέει περιορίστε τις μετακινήσεις, απολύτως αναγκαίες. Ακριβώς, διότι η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι εντυπωσιακή και προφανώς θα φέρει χιονοπτώσεις και σε χαμηλά υψόμετρα και σε παιδινές και παραθαλάσσιες περιοχές. Mm-hmm. Βλέπεις πώς ασπρίζει ο χάρτης μας την Κυριακή, λοιπόν. Για να δούμε. Θα έχουμε αρκετό χιόνι από τη Χαλκιδική και νοτιότερα. Προσοχή σε Μαγνησία, Σποράδες. Κεντρική Ανατολική, Στερεά Ανατολική, Πελοπόννησο, τοπικά στο Βόρειο Αιγαίο, αλλά και στα ορεινά και τα υπόλοιπα. Λες, είναι Κυριακή Κρήτης. Απόγευμα αυτό, ή και μπορεί από να ξεκινήσει από το μεσημέρι τα πιο έντονα φαινόμενα, από το πρωί θα έχουμε κάποιες χιονοπτώσεις, από το μεσημέρι τα πιο δύσκολα. Μάλιστα. Τώρα, σε κάποιες περιοχές θα πέσει περισσότερο χιόνι και είναι πιθανά και τα προβλήματα. Ποιες είναι οι περιοχές αυτές, έχει ιδιαίτερη αξία να τις δούμε. Προσοχή λοιπόν στην Εύβοια. Mm-hmm. Εκεί τα στοιχεία δείχνουν ακόμα και ένα μέτρο χιόνι σε ορεινές περιοχές και στην κεντρική Εύβοια. Προσοχή στη Βιωτία και βλέπεις, έχω βάλει και την Αττική. Mm-hmm. Και εδώ στην Αττική λοιπόν θα έχουμε χιονοπτώσεις ισχυρές. Κυρίως από το μεσημέρι της Κυριακής στα ανατολικά και τα βόρεια του νομού, με χιονοστρώσεις εκεί αξιόλογες. Μέσα στην ημέρα θα χιονίσει πρόσκαιρα και στο κέντρο της πόλης. Mm-hmm. Η χιονόστρωση από το κέντρο και νοτιότερα θα είναι λίγο πιο δύσκολη. Όμως στον υπόλοιπο νομό θα έχουμε και αξιόλογες χιονοστρώσεις. Το ξαναλέω, έχει ιδιαίτερη αξία. Αυτά για Κυριακή, μεσημέρι λες, Νικολέτα, και μετά. Μεσημέρι και μετά. Δεν ξεμπερδεύουμε στην Αττική την Κυριακή. Και το διήμερο Δευτέρα και Τρίτη κατά διαστήματα θα έχουμε ισχυρές χιονοπτώσεις σε όλο πια το νομό. Άρα τη Δευτέρα που ενδιαφέρει και πολύ κόσμο, ανοίγουν τα σχολεία προφανώς για να πάνε τα παιδιά, θα ξυπνήσουμε χιόνια στην Αθήνα, λες. Σε κάποιες περιοχές σίγουρα ναι, θα έχουμε και χιόνια. Mm-hmm. Τώρα να πω ότι έτερο στοιχείο επικίνδυνων αυτής της κακοκαιρίας είναι προφανώς ο ισχυρότατος παγετός. Να μιλήσουν οι αριθμοί, γιατί θερμοκρασίες μιλάμε λοιπόν. Mm-hmm. Μιλάμε για μείον 14 βαθμούς στο Μέσοβο, μείον 13 στη Φλόρινα, μείον 12 στα Χάνια Πηλίου. Και αυτές οι θερμοκρασίες θα μείνουν μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη σε αυτές τις περιοχές. Άρα, μια κακοκαιρία και με ένταση τοπικά και με διάρκεια, ναι, που σίγουρα χρήζει προσοχής. Μάλιστα. Νικολέτα, σε ευχαριστούμε πολύ.